Κύριος Κοτσιάς, αν έμενε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου, για να δούμε αν είναι έτοιμοι τώρα. Κυρίες και κύριοι, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που φιλοξενώ εδώ στο Υπουργείο Εξωτερικών των αδερφών Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Κοτσιά, και ακόμα μεγαλύτερη χαρά γιατί μου δώσατε εσείς την ευκαιρία να φιλοξενώ εδώ και την δημοσιογραφική του διάσκεψη παρά στην έξοδο του Προεδρικού. Τώρα, ξέρετε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να συνοψιστεί η ουσία του θέματος, ότι δόθηκε μια μάχη για το Κυπριακό στο Γκραν Μοντανά, χέρι με χέρι με την Ελλάδα. Πρόεδρος Αναστασιάδης και Νίκος Κοτσιάς έδωσαν τη μάχη μάλιστα σε πεδίο που δεν δόθηκε ποτέ ξανά η μάχη. Στο πεδίο των εγγύσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και της ασφάλειας. Δεν επετεύχθη η λύση, διότι έλειπαν μέσα αυτά τα στοιχεία, ότι η Κύπρος έχει το δικαίωμα να είναι ένα φυσιολογικό κράτος. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, είναι του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχει το δικαίωμα να μην περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε συμφωνία εγγύσεις και επενδυτικά δικαιώματα, γιατί δεν είναι στηρίξιμα, non-sustainable. Πάλι όχι λόγια δικά μου, αλλά λόγια του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, εκεί θα δοθούν και οι επόμενες μάχες, αν θέλει ή η διεθνής κοινότητα πρώτα να πείσει την Τουρκία να δεχτεί, και αν οι Τουρκοκύπροι προτιμούν λύση του Κυπριακού παρά να εγκαταστούν πλήρες υποχείριον της Τουρκίας. Αλλά ο λόγος ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Κοτσιά. Κάποτε εδώ στη Λευκοσία είπε ότι η Κύπρος είναι συγκίνηση και αίσθημα, και βέβαια όταν είμαι μαζί με τον Γιάννη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, που εκτός καλή έχουμε τον κύριο Κασουλίδη συνεργασία, η συγκίνησή μου είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σήμερα είχα τη μεγάλη τιμή να προσκληθώ από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραβρεθώ στο Εθνικό Συμβούλιο και να σας θυμίσω ότι είναι μια πράξη που έρχεται μετά από μια άλλη πρόσκληση που ήταν στον Ιωάννη Κασουλίδη, που παρευρέθηκε σε ένα ειδικό συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που αφορούσε το Κυπριακό, και μάλιστα ήταν και ο εισηγητής για τη συζήτηση εκείνης της ημέρας. Νομίζω ότι η διαπραγματεύση για το Κυπριακό και ο τρόπος που συνεργαστήκαμε κατά απόλυτα θετικό τρόπο με την Κυπριακή κυβέρνηση και πριν απ' όλα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη έφερε τις δύο χώρες και τους δύο λαούς ακόμα πιο κοντά, διότι είναι δύο λαοί που έχουν κοινές αξίες, κοινές αρχές, μεγάλη κοινή ιστορία και πολιτισμό, και που είναι δύο κοινωνίες και δύο λαοί που έχουν κοινή ιστορία χιλιάδων ετών. Σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο το Κυπριακό άκουσα με προσοχή τους Προέδρους των κομμάτων και τους πρώην Προέδρους, όπως και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπα και διηγήθηκα με έναν τρόπο την εμπειρία που απέκτησα στη Μοντανά, το τι είδαμε και πώς το είδαμε. Εκεί είδαμε μια Τουρκία η οποία έπαιζε με τις λέξεις, αλλά όταν ήρθε η στιγμή των αποφάσεων έδειξε ότι δεν είχε καμιά διάθεση ή δεν ήταν ακόμα έτοιμη για ουσιαστική λύση. Εκεί κάναμε μια μεγάλη κατάκτηση. Μπορέσαμε και θέσαμε το ζήτημα των εγγύσεων και της ασφάλειας στην ημερήσια διάταξη του Κυπριακού, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση θα είναι το θέμα από την οποία θα πρέπει να ξεκινάει αυτή η διαπραγμάτευση. Αλλά πέρα από τη μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω στο Εθνικό Συμβούλιο
που με μεγαλοψυχία μου έδωσε τη δυνατότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης. Είχα την τιμή και την τύχη, θα έλεγα, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κασουλίδη, με το επιτελείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, μαζί με τη δικιά μας αντιπροσωπεία, για το πώς θα εντατικοποιήσουμε παραπέρα τις σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη, ποια θα είναι η συνέχεια που θέλουμε να δώσουμε όσον αφορά τα ζητήματα που μας πέφτει και μας λόγος για την μελλοντική λύση του Κυπριακού, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε και με ποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίσουμε την Ειτελωνιακή Ένωση που έρχεται τους επόμενους μήνες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και συζητήσαμε και για πάρα πολλές άλλες πλευρές της συνεργασίας μας, ακόμα και της επικοινωνιακής. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την Κυπριακή Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Γιάννη για τη φιλοξενία του και για τον τρόπο με τον οποίο κάθε φορά μας συγκινεί όταν συναντιόμαστε, γιατί το πάθος και την αγάπη του στις μεγάλες πανανθρώπινες αξίες, στην κυριαρχία και ανεξαρτησία της Κύπρου, στη φιλία ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βικέτος, ναι. Το είπε πρώτα ο κύριος Υπουργός, ναι, και μετά το επανέλαβε ο κύριος Γκουτέρες. Ακόμα καλύτερα. Είναι. Κύριε Υπουργέ, ναι, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ μεγάλη μου τιμή, ναι, ότι οι διατυπώσεις που μπορεί να είναι καθημερινές όταν τις κάνω για συγκεκριμένα μεγάλα προβλήματα, ότι αυτές υιοθετούνται από σημαντικές προσωπικότητες και αποκτούν τη δικιά τους δυναμική. Οι ιδέες δεν είναι για να τις κρατάει κανείς για τον εαυτό του, είναι για να μεταφέρονται. Και η διατύπωση ήταν normal state, δηλαδή ένα φυσιολογικό, ή θα μπορούσε κανείς να το πει νομικά, κανονικό κράτος. Και επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό, επί ευκαιρίας. Πήγαμε σε μια διαπραγμάτευση που άρχισαν όλοι να λένε 1, 2, 3, 4, 18, 48. Και τους είπα, ωραία, για να κρίνουμε το 1, 2, 4, 48, 18, θα πρέπει να πούμε ποιος είναι ο στόχος αυτής της διάσκεψης. Και τους έβαλα το απλό ερώτημα. Είναι κοινός μας στόχος ότι πρέπει η Κύπρος να είναι ένα κανονικό φυσιολογικό κράτος, δηλαδή ένα κράτος ανεξάρτητο, με εδαφική ακεραιότητα και πλήρη κυριαρχία? Και αν συμφωνούμε σε αυτό και κανένας δεν τολμούσε να διαφωνήσει, να κουβεντιάσουμε το δρόμο με τον οποίο θα φτάσουμε εκεί. Και κατά τη δικιά μας τη γνώμη και την γνώμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο δρόμος αυτός είναι η απαλλαγή της Κύπρου από τα δεσμά δύο συνθήκων του 1959-60, Ζυρίχης Λονδίνο, της Συνθήκης των Εγγυήσεων και της Συνθήκης της Υπηρεσίας. Λοιπόν, ευχαριστώ και το πολύ μου για τη δυνατότητα. Ναι, το ερώτημα που θέλω να υποβάλω σε εσάς είναι πώς εκτιμάτε σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Υπάρχει, βλέπετε να υπάρχει προοπτική η Τουρκία να δείξει επικοδομητική στάση στο Κυπριακό, δεδομένου ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της Συρίας, δεν έχει ξεκαθαρίσει το κουρδικό, και επίσης έχει μπροστά τις εκλογές, τις προεδρικές του 19, που ο κύριος Ερντογάν θέλει διακαώς να τις κερδίσει για να είναι, όπως ελπίζει ή φιλοδοξεί, πρόεδρος στη συμπλήρωση των 100 χρόνων της τουρκικής δημοκρατίας. Έχει κίνητρο με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα, να κάνει θετική κίνηση στο Κυπριακό, κύριε Υπουργέ? Αυτά που λέτε είναι αιτίες αντικίνητρα για την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και κίνητρα. Τα κίνητρα είναι η σχέση της με το δυτικό κόσμο, είναι τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, η Ειτελωνιακή Ένωση, είναι το διεθνές περιβάλλον στο οποίο η Τουρκία δεν είναι έτσι νικηφόρα όσο ήλπιζε. Το βλέπουμε και στη Συρία, όπου έχουμε σχετικά εύκολη αποδιοργάνωση των στρατιωτικών της μονάδων. Ο αίτητος, σε εισαγωγικά, τουρκικός στρατός δεν έχει τόσο εύκολη πορεία. Υπάρχουν πάρα πολλές εσωτερικές αντιθέσεις στην Τουρκία που μπορούν, όταν θα εκδηλωθούν, να την υποχρεώσουν να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο, και υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε προκειμένου να υποχρεωθεί
να πειθαρχήσει με την καλή έννοια δημιουργικά στο διεθνές δίκαιο. Να πάρουμε τη Στέλλα πρώτα, ο Ladies First, και μετά να πάρουμε τον Μενέλο. Η Στέλλα κάθε μέρα περίμενε εκεί στη Φονταννά να κάνει ερωτήσεις και τις χρωστάμε πολλές απαντήσεις ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κοτζιά, αν το αποτέλεσμα που είχαμε στην Ελβετία μπορεί να απελευθερώνει μια άλλη διαδικασία στο Κυπριακό που να εξυπηρετεί περισσότερο τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας. Ήδη ο κ. Τσαβούσογλου μίλησε για σκέψεις που αφορούν αναζήτηση λύσης εκτός των παραμέτρων των ΗΕ. Αν η κατάληξη που είχαμε αυτό το ναυάγιο, όπως έχει αναδειχθεί μέσα από μια διάσκεψη η οποία αφορούσε το θέμα που λέγαμε όλοι ότι δεν είχε μέχρι στιγμής συζητηθεί, αν αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που για την Ελλάδα και την Κύπρο μπορεί να είναι ελέγξιμη ως προς τη μορφή πλέον που μπορεί να έχει μια λύση ή ένας διάλογος για τη λύση του Κυπριακού. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αν η Τουρκία οδήγησε σε αυτό το τέλος, το άδοξο θα έλεγα, τη διαπραγμάτευση, έχοντας κατά νου να παίξει με άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι η διαπραγμάτευση μόνο το να που της έφερε στο μυαλό εναλλακτικές εισαγωγικά λύσεις. Η δικιά μας δουλειά είναι να την εμποδίζουμε να παίζει με α, β, γ, δ λύσεις και να υποχρεώνεται να λαμβάνει υπόψη της το διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο, η δικιά μου αίσθηση από τη Γενέβη 1 ήταν ότι πολλοί διεθνείς παράγοντες και όχι μόνο η Τουρκία πιστεύουν ή νομίζαν ότι αυτό που λέγαμε για εγγυήσεις, κατάργηση του καθεστώτος εγγυήσεων και της συνθήκης και των παρεμβατικών δικαιωμάτων σε εισαγωγικά της Τουρκίας καθώς και διατήρηση στρατευμάτων πάνω στο κορμί της Κύπρου, ότι αυτά τα λέγαμε για το Θεαθήνα και μόλις απέναμε στις διαπραγματεύσεις θα παραδεινόμασταν. Η Τουρκία διαπίστωσε ότι αυτά τα θέματα όχι μόνο δεν παραδοθήκαμε, αλλά μπήκανε και θα μπουν σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση πάνω-πάνω. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι αναφορές σε πλάνα Β, Γ, Δ κλπ. Είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης για τη λύση του Κυπριακού με τον τρόπο που εκείνη καταλαβαίνει και θέλει. Θέλω δε να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί εδώ στην Κύπρο άκουσα διάφορα για τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης και τις προσωπικές μου. Ότι η διαπραγμάτευση για τη λύση του Κυπριακού δεν είναι μόνο οι 10 μέρες στο Μοντανά ή οι 2 μέρες στη Γενέβη. Οι καθημερινές δηλώσεις, οι καθημερινές πιέσεις, οι εναλλακτικές λύσεις που επεξεργάζεται κανείς, ο τρόπος που πείθει τη δικιά του κοινωνία ή προσπαθεί να επηρεάσει την απέναντι κοινωνία, ο τρόπος που ορισμένους παίκτες προσπαθεί κανείς να τους περιορίσει ή να μην τους αφήνει αφηνιασμένους να εξυπηρετούν τρίτα συμφέροντα, όλα αυτά είναι στοιχεία διαπραγμάτευσης. Δεν είναι από εδώ η διαπραγμάτευση και από εκεί τα άλλα. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε και για δημόσια διπλωματία, γι' αυτό μιλάμε για διπλωματία των πολιτών. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ο πυρήνας της είναι η καθ' αυτό διαπραγμάτευση. Κατά συνέπεια, όταν διαβάζετε και τις τουρκικές δηλώσεις, πάρτε το και αυτό υπόψη σας. Διαπραγματεύεται τη θέση της και προσπαθεί να αποφύγει τον καταλογισμό ευθυνών που τις αντιστοιχούν. Όχι, απλώς την εκτίμηση του κ. Κοτζιά σχετικά με τις εκτιμήσεις του, αν θα προκύψει οποιαδήποτε καινούργια πρωτοβουλία στο εγγύς μέλλον τους επόμενους μήνες, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα ότι γίνεται μια ζήτηση. Πρέπει να δουλέψουμε ώστε να δοθεί καινούρια ευκαιρία στη διαπραγμάτευση για τη λύση του Κυπριακού, αλλά αυτή η καινούρια ευκαιρία πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και αποτελεσματική. Εγώ καταλογίζω στον ΑΕΙΔΕ, ανάμεσα στα άλλα, ότι ήρθε απροετοίμαστος και χωρίς να έχει επιτρέψει την απαραίτητη προεργασία στη διάσκεψη στην Ελβετία. Ορίστε, ναι. Κύριε Υπουργή, α, έχεις μικρόφωνο, ο Σπύρος από εσά. Προκλήσεις από την Τουρκία, ειδικά για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την ενεργειακή μας πολιτική. Ένα μήνυμα και από τους δύο για τους συμπατριώτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Εμένα το μήνυμα μου είναι ότι οι προκλήσεις, όσο ενοχλητικές και αν είναι, είναι διαχειρίσιμες. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο διεθνές δίκαιο. Η δουλειά των Υπουργών Εξωτερικών είναι να την βοηθήσουν να καταλάβει
τις υποχρεώσεις της. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιάννη μου, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.